Φίλες και φίλοι του sportkiklades.gr και του Soccer Live, καλησπέρα σας. Οι διαδικτυακές συνεντεύξεις συνεχίζονται καθημερινά με τον τρόπο που θέλετε και εσείς, έχοντας κοντά σας πρωταγωνιστές από τις ομάδες που κάνουν μια αξιόλογη πορεία. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας τον κεντρικό αμυντικό της Καλυθέας, τον Γιώργο Καλύβα, έναν ποδοσφαιριστή που σίγουρα έχει δώσει πάρα πολλά στην ομάδα του. Δεν είναι τυχαίο ότι η Καλυθέα διαθέτει την καλύτερη άμυνα του ομίλου. Θα μας μιλήσει για όλα αυτά ο Γιώργος Καλύβας, ο οποίος μετακινήθηκε φέτος στην Καλυθέα. Γιώργο, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε την τιμή να μιλήσω. Γιώργο, σίγουρα δεν μετάνιωσε για την επιλογή σου να πας στην Καλυθέα, καθώς η ομάδα είναι πρώτη. Έτσι, ένα σχόλιο για την μέχρι τώρα πορεία από την πρώτη αγωνιστική μέχρι και σήμερα. Πώς θεωρείς ότι είναι η πορεία σας, αν και είστε στην κορυφή, έχετε τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ένα σχόλιο για την πορεία σας. Σίγουρα δεν ήταν ο πρώτος μου στόχος να πάω στην Καλυθέα. Προέκυψε στην πορεία λόγω κάποιων συνθηκών που έγιναν το καλοκαίρι. Με έπεισε πολύ να πάω στην Καλυθέα ο Φαρμάκης και ο Ματθαίος ο Μαρουκάκης που ήταν εκεί, και σίγουρα δεν το μετανιώνω που έκανα αυτή την επιλογή. Η πορεία της ομάδας είναι πετυχημένη. Θα μπορούσε, πιστεύω, να ήταν ακόμα καλύτερη, αλλά είμαστε μέσα στο βασικό μας στόχο και πιστεύω ότι στο τέλος θα καταφέρουμε να πανηγυρίσουμε την άνοδο. Όταν θεωρείς ότι δεν είναι και τόσο επιτυχημένη, θεωρείς ότι θα μπορούσε να έχετε πάει καλύτερα, έχετε μόλις δύο ήττες, έτσι από τον Πανθηραϊκό και από τον Κερατσίνη. Γενικότερα μια πολύ καλή άμυνα, έχει ταιριάξει και με τον Γιώργο τον Κρητικό, αλλά και με τα υπόλοιπα παιδιά, για να μην κάνω έτσι, να μην αναφέρω ονόματα συγκεκριμένα, γιατί μπορεί να ξεχάσω και κάποιο συμπαίχτη σου. Θεωρείς ότι η άμυνα φέτος είναι το δυνατό στοιχείο της Καλυθέας? Όταν είπα ότι θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει καλύτερα, θεωρώ κάποια μάτς τα οποία χάσαμε βαθμούς στο τελευταίο λεπτό, και δεν είναι λίγα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά με το Πανθηραϊκό την ήττα μας στο τελευταίο λεπτό, με το Φωστήρα την ισοπαλία στο τελευταίο λεπτό, με το Μοσχάτο την ισοπαλία στο τελευταίο λεπτό. Δηλαδή είναι βαθμοί που στην πορεία ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν μας έχουν στοιχήσει. Πιστεύω ότι η άμυνα είναι το δυνατό μας σημείο, αλλά έχουμε και πάρα πολύ καλή επίθεση, και η άμυνα δεν είναι μόνο από μένα και από το Κρητικό ή από τους υπόλοιπους που παίζουν πίσω. Συνεισφέρουν σε αυτό όλα τα παιδιά, από τον τερματοφύλακα μέχρι και τον επιθετικό. Οπότε αυτό είναι το κλειδί μας. Ποιο μάτς, έτσι, Γιώργο, θα σου μείνει στο μυαλό φέτος? Γιατί βγήκε και μια ανακοίνωση, έτσι, μια δήλωση του κ. Αυγενάκη, ότι υπάρχει περίπτωση να διακοπούν τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και η ΓΑΜΑ Εθνική θεωρείται, έτσι, ερασιτεχνικό πρωτάθλημα. Εφόσον έχουμε οριστική διακοπή, εσύ ποιο μάτς θα κρατήσεις στο μυαλό σου από τη φετινή χρονιά? Θα κρατήσω σίγουρα το διπλό που κάναμε μέσα στο Καμάρι, σε ένα ντέρμπι, ένα μεγάλο διπλό. Αλλά αυτό που θα μου μείνει χαραγμένο και θα το θυμάμαι σίγουρα είναι η νίκη μας απέναντι στον Εθνικό. Όταν στο 90 χάνεις και ξαφνικά γυρνάς ένα μάτς, αυτό δείχνει ότι έχεις πολλά να δώσεις και ότι πας για πρωτάθλημα. Εκεί πιστεύω ότι καταλάβαμε όλοι ότι η ομάδα πρέπει να πάει για πρωτάθλημα. Είχατε κάποιες αλλαγές στη τεχνική ηγεσία, αποχώρησε ο κ. Παντέλης, ήρθε ο κ. Καραδήμος, όμως δείξατε εσείς οι ποδοσφαιριστές, Γιώργο, με την προσωπικότητά σας αλλά και με τον νέο προπονητή, ότι η Καλυθέα γενικότερα μπορεί να διεκδικήσει, μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα, το βαθμολογικό, έτσι, γιατί ποτέ δεν είχατε κακό κλίμα εσείς οι ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια. Πώς καταφέρατε και μείνατε ανεπηρέαστοι από τις αλλαγές που έγιναν την περίοδο του Ιανουαρίου? Νομίζω το είπες μόνος, ότι το κλίμα μεταξύ των ποδοσφαιριστών ήταν τέτοιο που οι αλλαγές δεν μας άφησαν να επηρεαστούμε. Πραγματικά είμαστε μια οικογένεια μεταξύ μας, και αυτό φαίνεται και μέσα στο γήπεδο, φαίνεται και εκτός γήπεδου. Εμείς έπρεπε να κάνουμε τη δουλειά μας, όποιος προπονητής και να ήταν. Ο κύριος Παντέλης μας έδωσε κάποια στοιχεία, ο κύριος Λουκάς πρόσθεσε άλλα στοιχεία, και όλα μαζί κάναμε μία μίξη και καταφέραμε να είμαστε αυτή τη στιγμή στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Έχεις αγωνιστεί και στον Παναρκαδικό και στον Παναργιακό, έτσι, σε άλλους ομίλους της ΓΑΜΑ Εθνικής που δεν συμπεριλαμβάνονται ομάδες του Λεκανοπεδίου. Πιστεύεις ότι ο όμιλος της Αθήνας, ο πέμπτος όμιλος, είναι σαφώς πιο δύσκολος
Και ποιοτικά ανώτερος. Ναι, πιστεύω ότι είναι ο πιο δύσκολος όμιλος. Σίγουρα δεν έχω παίξει σε πολλούς ομίλους να τους δω, αλλά πιστεύω ότι είναι ο πιο δύσκολος όμιλος και πιστεύω ότι έχει και τις πιο δύσκολες έδρες. Δηλαδή έδρα όπως είναι η Καλυθέα, όπως είναι ο Φωστήρας, ακόμα και ο Ηλυσιακός ή ο Εθνικός είναι έδρες που δύσκολα μια ομάδα παίρνει αποτέλεσμα. Γιώργο, ποιο είναι το μυστικό της επιτυχημένης πορείας? Βρεθήκατε με την πλάτη στον τοίχο και γενικότερα πλέον έχετε το πάνω χέρι για την υπόθεση τίτλος. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχημένης πορείας της Καλυθέας? Πιστεύω ότι το μυστικό είναι αυτό που είπα προηγουμένως, το κλίμα που έχουμε μεταξύ μας, ότι δεν τα παρατήσαμε καμία στιγμή, ότι ακόμα και όταν βρεθήκαμε πίσω πιστεύουμε ότι μπορούμε να το αλλάξουμε όλο αυτό και φαινόταν από τη διάθεση που είχαμε όλοι οι ποδοσφαιριστές ότι και οι μεταγραφές, ακόμα και οι παίκτες που ήρθαν, μπήκαν πολύ γρήγορα σε αυτό το κλίμα και καταφέραμε να αλλάξουμε τους ρόλους και να είμαστε εμείς από πάνω αυτή τη στιγμή. Μετά το παιχνίδι του δευτέρου γύρου με τον Ηλυσιακό, που ήσασταν πραγματικά άτυχοι, καθώς χάσατε και αρκετά πέναλτι και πολλές ευκαιρίες, ήρθατε ισόπαλοι 0-0, μείνατε λίγο πίσω. Εκεί κάπου σκέφτηκες ότι πλέον τα πράγματα έχουν γίνει δύσκολα όσον αφορά το κυνήγι του τίτλου? Να σου πω την αλήθεια, εκείνη τη στιγμή μόλις τελείωσε το μάτς και πήγαμε στα αποθητήρια, εγώ προσωπικά σκέφτηκα ότι τελείωσε, δεν υπάρχει άνοδος για φέτος, αλλά τα πιο έμπειρα παιδιά όπως είναι ο Μαρουκάκης, όπως είναι ο Μπέλης, μας ξυπνήσαν ουσιαστικά εμάς τους πιο άπειρους, μας δώσαν να καταλάβουμε ότι στο ποδόσφαιρο μέσα σε μία μέρα μπορούν να αλλάξουν πολλά, έτσι αλλάξαμε κι εμείς και καταφέραμε να είμαστε από πάνω. Είπες κάποια παιδιά, είναι ο Καλτσάς, ο Μαρουκάκης, ο Σταύρου, γενικότερα ποδοσφαιριστές με παραστάσεις. Πώς είναι για ένα ποδοσφαιριστή νέος ηλικία όπως εσύ να έχει συμπαίχτη Μαρουκάκη, Καλτσά που έχουν παραστάσεις ακόμη και από επίπεδο του Super League? Πιστεύω ότι για κάποιον ποδοσφαιριστή ο οποίος θέλει να πάει να παίξει σε ανώτερο επίπεδο δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να έχει αυτούς τους παίχτες δίπλα του και επειδή εγώ κάνω προσωπικά και παρέα μαζί τους, ο τρόπος και η φιλοσοφία τους σε βοηθάνε πάρα πολύ ώστε να καταφέρεις να αλλάξεις και εσύ το μυαλό σου, το σκεπτικό σου, να δουλέψεις παραπάνω ώστε να καταφέρεις αυτό το να παίξεις και εσύ και να έχεις και εσύ τις παραστάσεις που έχουν αυτοί οι ίδιοι. Γιώργο, ένας επιθετικός που σε δυσκόλεψε φέτος στο πρωτάθλημα, ποιον θα επέλεγες, αν υπήρχε έτσι, γιατί έχεις πάει και πάρα πολύ καλά. Η ομάδα, επειδή είπες κάποιο μάτς το εθνικό, είναι το μοναδικό μάτς που έχει δεχτεί 3 γκολ, καθώς έχετε πολύ καλή αμυντική συνοχή και τακτική σε όλα τα παιχνίδια. Ποιος επιθετικός σου έκανε εντύπωση και σε δυσκόλεψε περισσότερο? Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω ξεχωρίσει κάποιον ο οποίος να μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Όχι ότι θέλω να πω ότι δεν μας δυσκόλεψε. Απλά πιστεύω ότι όλοι ήταν αρκετά δύσκολοι αντίπαλοι, αλλά με βοήθεια τους καταφέραμε και τους αντιμετωπίσαμε. Δεν έχω ξεχωρίσει κάποιον. Για την προσπάθεια έτσι που κάνει η διοίκηση της Καλυθέας που έχει καταφέρει να ανεβάσει τον πήχη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, να φέρει παίχτες μεγάλης αξίας, ένα σχόλιο θέλουμε, γιατί είναι άνθρωποι που καθημερινά είναι κοντά σας. Είναι πραγματικά κοντά μας, πάρα πολύ. Ό,τι χρειαζόμαστε είναι εκεί. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες δυσκολίες όπως υπάρχουν σε πολλές ομάδες. Προσπαθούμε να τους κατανοήσουμε και αυτοί να κατανοήσουν κάποια πράγματα από εμάς. Από ό,τι μαθαίνω από τα παιδιά που ήταν την προηγούμενη χρονιά ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Σίγουρα όμως όταν έχεις ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα σου, οι οποίοι σε στηρίζουν, προσφέρεις και εσύ παραπάνω. Κεφάλαιο κόσμος τώρα για την Καλυθέα που στα εντός έδρας μάτς δίνει το παρόν, σας δίνει όθηση. Ένα σχόλιο για την παρουσία του κόσμου που σίγουρα ο κόσμος της Καλυθέας διψάει για διάκριση και θέλει να δει την ομάδα σε ανώτερες κατηγορίες και εκτίμησή μου είναι ότι η Καλυθέα αξίζει να βρίσκεται βάσει της δυναμικής που έχει. Σίγουρα ο κόσμος είναι η δύναμή μας. Τον χρειαζόμαστε κοντά μας, τον είχαμε κοντά μας. Εγώ να σου πω την αλήθεια, όταν γυρίσαμε μετά το διπλό στη Σαντορίνη, δεν περίμενα αυτή την υποδοχή στο γήπεδο. Αν και μου το λέγαν τα παιδιά, δεν το είχα ζήσει ποτέ, τα ήρθα πρώτη φορά. Και πραγματικά κατάλαβα ότι αυτός ο κόσμος είναι άδικο να ταλαιπωρείται σε γήπεδα της ΓΑΜΑ Εθνικής και να μην είναι στα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Γιώργο, υπάρχει ένα σενάριο από την πολιτεία για οριστική διακοπή και ματέωση των πρωταθλημάτων. Θεωρείς ότι αδικεί την προσπάθειά σας εφόσον το πρωτάθλημα δεν συνεχιστεί? Αδικεί πιστεύω την προσπάθεια όλων
και των υπόλοιπων παιδιών και των υπόλοιπων ομάδων, όλων των προέδρων ουσιαστικά, γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν δώσει τα λεφτά τους και είναι άδικο να μην να πάνε απλά πεταμένα, να τα πετάξουν ουσιαστικά στα σκουπίδια. Το πρωτάθλημα, τι λείπει από το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής κατά την εκτίμησή σου? Σίγουρα να πούμε ότι δεν υπάρχει ασφάλεια στον ποδοσφαιριστό, να το πούμε αυτό, το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές. Εσύ τι πιστεύεις ότι λείπει από το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής και θα πρέπει να δώσουν οι υπεύθυνοι μεγαλύτερη βάση? Πιστεύω ότι λείπει λίγο η οργάνωση. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη οργάνωση, ώστε να λειτουργούν τα πράγματα λίγο πιο επαγγελματικά, ασχετά που το πρωτάθλημα είναι ερασιτεχνικό, ώστε να μπορούν και πολλές ομάδες να το βλέπουν έτσι. Γιατί φέτος βέβαια με την αναδιάρθρωση που έγινε των πρωταθλημάτων που πέφτουν αρκετές ομάδες, είδαμε ότι ήταν πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα σε σχέση με άλλες χρονιές που πέφτανε μία-δύο ομάδες. Αλλά πιστεύω ότι η οργάνωση είναι το πάνω ώστε να μπορέσουν και οι ομάδες να το δουν λίγο πιο σοβαρά και να υπάρχει ανταγωνισμός μέχρι τέλους. Το κούρεμά σου, έτσι να μας πει ο λόγος, είναι challenge? Προκαλείς κάποιον να συμπέφτει, να κουρευτεί ανάλογα, ή εσύ το προτίμεις λόγω καραντίνας? Όχι, όχι, το κούρεμά μου το προτίμησα λόγω καραντίνας, γιατί δεν περίμενα θα με δει κανείς. Αλλά με πρόδωσε ο φίλος μου ο κριτικός, που ήθελε να εγώ να μιλήσω και την πάτησα. Εντάξει, πώς είναι η συνεργασία στο γήπεδο με τον Γιώργο, έτσι, ένα πολύ ικανοαμυντικό, να μας πεις ένα σχόλιο για τη συνεργασία και μόνο με τον κριτικό και τον Παπαγγελή και τα υπόλοιπα παιδιά που παίζουν στην άμυνα και το Φαρμάκι, το Λαδάντρο με το Φύλακα που έχει παίξει για αυτούς κάποια μάτς. Ένα σχόλιο για τη συνεργασία της αμυντικής γραμμής, να μας πεις όλη τη χρονιά. Έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Εντάξει, με το Φαρμάκι ήμασταν από πέρσι μαζί, είμαστε φίλοι και εκτός γηπέδου. Τα παιδιά τα άλλα τα γνώρισα φέτος, αλλά πραγματικά η συνεργασία μας είναι απίστευτη. Έχουμε ταιριάξει και εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου και πιστεύω ότι αυτό είναι που μας βοηθάει, ειδικά με το κριτικό που πρέπει να έχουμε καλή χημεία οι δυο μας. Το ότι έχουμε ταιριάξει και εκτός γηπέδου και κάνουμε παρέα εκτός γηπέδου, νομίζω ότι βγαίνει και μέσα στο γήπεδο. Ο Παναργιακός σχέση με την Καλυθέα, σαν σύνολα, Γιώργο, τι διαφορές έχουν, τι ομοιότητες, έτσι μια αναφορά να μας κάνεις, γιατί είχες κάνει και εκεί καλές χρονιές, να μας πεις αν θεωρείς ότι οι δύο ομάδες έχουν ομοιότητες και διαφορές? Αυτό που λέω από την αρχή της χρονιάς, που το συζητάμε με τα παιδιά μέσα στα αποδυτήρια, η μόνη διαφορά σε σχέση με πέρσι είναι ότι φέτος είναι παιδιά τα οποία μέχρι τέλους θέλουν να διακριθούν, θέλουν να ανέβουν κατηγορία, θέλουν να κάνουν επαγγελματικό συμβόλαιο ή να πάνε κάπου αλλού. Ενώ πέρσι, λόγω και το ότι πολλά παιδιά ήταν ντόπια από την περιοχή, δεν είχαν τόσο πολύ αυτό το όνειρο. Οπότε πιστεύω ότι αυτό ο τέλος είναι που μας επηρέασε και δεν καταφέραμε να ανέβουμε τον Παναργιακό. Γιώργο, στην αρχή της κουβέντας, όταν σε ρωτήσαμε γιατί επέλεξε την Καλυθέα, είπες ότι δεν ήταν ο πρώτος στόχος. Ποιες ήταν οι πρώτες επιλογές του καλοκαίρι και τι χάλασε? Κοίταγα να πάω επαγγελματικά Football League. Κατάφερα να πάω Football League στον Ασπρόπυργο. Στην πορεία είχα κάποιες διαφωνίες με τους ανθρώπους εκεί, ενώ είχα πάει στην ομάδα. Αποφάσισα να αποχωρήσω. Και μόλις αποχώρησα, ο Φαρμάκης με το Ματθαίο μου είπαν ότι η Καλυθέα ψάχνει στόπερ, οπότε δεν το σκέφτηκα δεύτερη στιγμή, αποφάσισα να πάω στην Καλυθέα. Θεωρείς, βάσει της συνολικής εικόνας του πρωταθλήματος, δίκαια είναι η Καλυθέα στην κορυφή? Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ δίκαια στην κορυφή. Αυτό νομίζω δείχνουν και τα αποτελέσματά μας, άσχετα από το ότι έχουμε κάνει κάποιες γκέλες. Όταν κερδίσει τον διεκδικητή του τίτλου δύο φορές και εντός και εκτός έδρας, σίγουρα δείχνει ότι είσαι δίκαια στην κορφή και ότι δεν είσαι κατά λάθος. Τα μάτς έτσι με το Καμάρι είχαν πιο έντονο ενδιαφέρον με τα υπόλοιπα και με την Καλυθέα, όπως είπες, γιατί χάνατε με 3-2 και το γυρίσατε, αλλά και το μάτς με τη Θήλα είχε πάρα πολύ διακυμάνση και κερδίσατε τα τελευταία λεπτά. Γενικότερα, θεωρείς ότι τα ντέρμπι με τη Θήλα είχαν περισσότερο αδρεναλίνη για να ποδοσφαιριστεί? Σίγουρα, όταν παίρνει ένα ντέρμπι, έχει περισσότερο αδρεναλίνη, το περιμένει πώς και πώς. Αλλά για μένα πιστεύω ότι είσαι και πιο έτοιμος όταν παίρνει ένα ντέρμπι, γιατί ξέρεις ουσιαστικά τι θα αντιμετωπίσεις και είσαι πανέτοιμος. Σε αντίθεση, όταν παίρνει κάποια άλλα μάτς, τα λεγόμενα ουσιαστικά μικρά παιχνίδια, στα οποία δεν ξέρεις ακριβώς τι θα αντιμετωπίσεις και πας με μια χαλαρότητα την οποία μπορεί να πληρώσεις.
Όσον αφορά έτσι το πλάνο που έχετε σαν ομάδα, βλέπουμε ότι είστε μια ομάδα, Γιώργο, που σας αρέσει να παίζετε ποδόσφαιρο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί αντίπαλοι, περισσότεροι έτσι μάλλον, που σας αντιμετωπίζουν με αμυντικούς προσανατολισμούς. Θεωρείς ότι σας δυσκολεύει αυτό? Εντάξει, σίγουρα μια ομάδα η οποία σε περιμένει στο δικό της μισό και ακόμα παραπίσω σου βάζει δυσκολίες. Αλλά έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο, προσπαθούμε να το αξιοποιήσουμε. Αλλά ξέρουμε ότι ακόμα και όταν βρεθούμε σε αυτή τη θέση, θα υπάρχουν κάποια παιδιά οι οποίοι μπορούν με μια ενέργεια, με ένα καλό χτύπημα να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Και νομίζω ότι αυτό έχει φανεί κιόλας. Είτε με μια προσωπική ενέργεια, είτε με μια εκτέλεση φάουλ που έχουμε πάρει κάποια παιχνίδια. Γενικότερα θεωρείς ότι τα παιδιά που ήρθαν την περίοδο του Ιανουαρίου και εμπλούτησαν το δυναμικό σας έχουν προσφέρει πολλές λύσεις? Σίγουρα, εκτός από λύσεις πιστεύω ότι έχουν προσφέρει και εμπειρία. Έχουν μπει σίγουρα στο κλίμα. Το Γενάρη θυμάμαι ήρθε ο Μίτσος ο Παντελίδης, ο οποίος πέρσι κατέκτησε το πρωτάθλημα με τον Ασπρόπυργο. Μας έχει βοηθήσει αρκετά. Ήρθε ο Χοντζάλη, ο οποίος έχει παραστάσεις από την ΑΕΛ, έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι παιδιά τα οποία μπήκαν γρήγορα στο κλίμα και συμπληρώσαν ουσιαστικά το puzzle. Και γι' αυτό κάνουμε αυτή την πορεία. Όσον αφορά τα στοιχεία που θέλησε να βάλει ο κύριος Καραδήμος, μιλάμε για έναν προπονητή νέο φιλόδοξο που δείχνει ότι η δουλειά του είναι αρκετά καλή. Η εκτίμηση δική μου είναι αυτή. Γενικότερα, τι ήταν αυτό που άλλαξε ο κύριος Καραδήμος σε σχέση με τον κύριο Παντέλη? Πιστεύω ότι δεν άλλαξαν πολλά πράγματα. Άλλαξε μόνο η προσέγγιση των παιχνιδιών. Δηλαδή, είχαμε άλλο τρόπο με τον κύριο Παντέλη, άλλο τρόπο έχουμε με τον κύριο Καραδήμο. Πιστεύω ότι πιο πολύ άλλαξε μέσα μας κάτι όταν είδαμε αυτή την αλλαγή. Γιατί σίγουρα όταν φεύγει ένας προπονητής, δεν φταίει ο προπονητής απαραίτητα που φεύγει. Είναι και ποδοσφαιριστές που τον έχουν οδηγήσει στο να αποχωρήσει από την ομάδα. Οπότε πιστεύω ότι καταλάβαμε ότι έχουμε κάνει κάτι λάθος εμείς για να γίνεται αυτό και αποφασίσαμε ότι πρέπει να το αλλάξουμε εμείς. Δεύτερο γύρο έτσι στα ΑΕΤ δεν έχετε κάποια ήττα. Θεωρείς ότι από ένα σημείο και μετά αποκτήσετε την πλέον ομοιογένεια ή ότι γενικότερα σας έχει βοηθήσει και η τύχη σε κάποια μάτσα? Πιστεύω ότι αποκτήσαμε σίγουρα ομοιογένεια μεταξύ μας, αλλά να το πω λίγο, ίσως ακουστεί λίγο βλακή αυτό που θα πω, αλλά πιστεύω ότι ο Θεός μας έδωσε κάποια παιχνίδια τα οποία δικαιούμασταν, που δεν είχαμε πάρει στον πρώτο γύρο, και μας τα έδωσε στο δεύτερο γύρο. Δηλαδή το διπλό μες στο Καμάρι που έγινε στην τελευταία φάση, το Χ μες στον Πανθηραϊκό που ήταν πολύ σημαντικό γιατί με ήττα θα ήμασταν δεύτεροι και τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα. Πιστεύω ότι μας βοήθησε σίγουρα και η τύχη, αλλά μας βοήθησε σίγουρα και το μέταλλο που αποκτήσαμε, που δεν σταματάγαμε να παλεύουμε τα μάτσα ακόμα και όταν το παιχνίδι ήταν στο 90 και στο 94. Γιώργο, θεωρείς ότι η διαιτησία σας έχει πάει έτσι να το πω λαϊκά κόντρα σε κάποια μάτς ή θεωρείς ότι γενικότερα η στάση της είναι καλή για τα δεδομένα της ΓΑΜΑ Εθνικής? Εντάξει, σίγουρα έχουμε παράπονα από κάποια μάτσα. Κάποια άλλα έχουν οι άλλες ομάδες παράπονα από τη διαιτησία που παίζουν εναντίον μας. Σίγουρα είναι ανθρώπινο λάθος αυτό που κάνουν. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει δόλος σε κανένα παιχνίδι. Να σου πω την αλήθεια, εμένα με πείραξε πάρα πολύ όταν είδα την ανακοίνωση της Στήλας για τα παιχνίδια μας, για τα οποία βγάλανε ανακοίνωση για τη διαιτησία, γιατί πιστεύω ότι δεν έχουμε ευνοηθεί από τη διαιτησία και όποιος κάτσει και δει τα βίντεο θα δει ότι ακόμα και αυτά που αναφέρουν τα πέναλτι και όλα αυτά ήταν καθαρά πέναλτι. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, με πείραξε εκεί, γιατί προσβάλλει εμένα σαν ποδοσφαιριστή πρώτα απ' όλα και τους συμπαίκτες μου. Γιατί παλεύουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και δεν χρειαζόμαστε βοήθεια από εξωτερικούς παράγοντες. Θεωρείς ότι η Θύελλα δικαίως είναι μαζί με σας διεκδικήτρια ή ότι υπάρχει κάποια άλλη ομάδα μάλλον που θα μπορούσε να χτυπήσει το πρωτάθλημα? Θεωρώ ότι όντως είναι δικαίως μαζί μας. Έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έχει πολύ έμπειρους παίχτες. Έχουν ένα πλάνο το οποίο το έχουν από την αρχή της χρονιάς και συνεχίζουν να το έχουν. Εγώ να σου πω την αλήθεια, περισσότερο μου άρεσε η ομάδα του Πανθεραϊκού. Δηλαδή πραγματικά και στο πρώτο μάτς και στο δεύτερο είδα μια ομάδα με πάρα πολύ καλό πλάνο
Και μια ομάδα που πιστεύω ότι θα μπορούσε να είχε διεκδικήσει το πρωτάθλημα μαζί με εμάς και τη Θήλα. Γιώργο, υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές στην Καλλιθέα που έρχονται από τον πάγκο και βοηθούν. Και επειδή δεν έχουμε κάνει έτσι αναφορά, να μας πεις ένα σχόλιο για τον Διονύση τον Μπέλη, για τον οποίο υπάρχει από πολλούς κριτική, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι πολύτιμος για κάθε ομάδα ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής με την ποιότητά του, καθώς με μια ενέργειά του, με μια εκτέλεση του φάουλ, μπορεί να δώσει βαθμούς εξάγοντα που λέμε σε κάποια ομάδα. Ένα σχόλιο για την προσπάθεια του Διονύση του Μπέλη, ο οποίος κάνει για μένα συγκλονιστική προσπάθεια και έχει βοηθήσει στην Καλλιθέα. Ο Διονύσης ακούει πολλά σχόλια λόγω των κιλών που έχει, αλλά εγώ πραγματικά θέλω να σου πω ότι μακάρι να μην χάσει κιλά, να μείνει έτσι και να έρχεται από τον πάγκο και να μας δίνει τους βαθμούς που μας έχει δώσει σε αυτά τα μάτς που μας έχει δώσει. Το να έχεις τον Διονύση στον πάγκο είναι μια πολυτέλεια για οποιαδήποτε ομάδα, πόσο μάλλον για μια ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα, όταν ξέρει ότι έχει ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή στον πάγκο και ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να μπει μέσα και με μια καλή εκτέλεση, μια καλή πάσα, ένα σουτ θα μπορέσει να αλλάξει ένα μάτς, όπως το έκανε μέσα στο Καμάρι, όπως το έκανε μέσα στον Πανθηραϊκό, όπως το έκανε μέσα στην Άνω Μερά. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι μάτς τα οποία μας δώσανε αυτή τη στιγμή, μας δίνουν την άνοδο. Για τις συνθήκες της προπόνησης και γενικότερα εργασίας στην Καλλιθέα, έχετε δικό σας βοηθητικό γήπεδο με χορτάρι, έχετε γήπεδο στολίδι για μένα. Ένα σχόλιο για τις συνθήκες εργασίας για έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στην Καλλιθέα. Εντάξει, νομίζω ότι το να παίζει κάποιος στο El Paso είναι καταπληκτικό, γιατί το γήπεδο είναι σε τέλεια κατάσταση. Νομίζω ότι δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από γήπεδα αλφαεθνικής. Οπότε είναι ανυπομονούμε να παίζουμε στο γήπεδο. Δηλαδή όταν παίζουμε εκτός έδρας λέμε μακάρι να παίζαμε στο γήπεδό μας. Σίγουρα όμως το να έχεις και το δικό σου προπονητικό βοηθάει πάρα πολύ. Να ξέρεις ότι θα έχεις ένα σταθερό μέρος όπου θα κάνεις προπόνηση. Είναι σίγουρα κάτι το οποίο βοηθάει μια ομάδα. Γιατί να σου πω την αλήθεια, πέρσι εγώ που ήμουν στον Παναγιακό δεν το είχαμε αυτό. Δηλαδή μέρα με τη μέρα αλλάζαμε γήπεδο. Mm-hmm. Οπότε είναι σίγουρα πολυτέλεια για μια ομάδα να έχει ένα δικό της γήπεδο και ένα δικό της βοηθητικό. Γιώργο, ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί όσον αφορά τις αποφάσεις της πολιτείας για διακοπή ή συνέχιση ή ακύρωση του πρωταθλήματος, εσύ μετά όσο έχεις ζήσει φέτος στην Καλλιθέα και τις συνθήκες, θέλεις να παραμείνεις τη νέα χρονιά στην ομάδα? Σίγουρα ότι η επιθυμία μου είναι να παραμείνω, ειδικά αν η ομάδα ανέβει η κατηγορία. Βέβαια αυτό θα εξαρτηθεί από πολλά πράγματα και λέω ότι σίγουρα θα ψαχτώ για κάτι επαγγελματικό, οπότε το μόνο πρόβλημά μου θα είναι ότι αν δεν ανέβει η ομάδα, ότι θα ψαχτώ για κάτι επαγγελματικό, αλλά σίγουρα προτεραιότητά μου έχει Καλλιθέα αυτή τη στιγμή. Ποια ομάδα έτσι σου έχει κάνει εντύπωση, εκτός στην Θήλα Καμαρέ με την οποία διεκδικεί το πρωτάθλημα και τον Πανθηραϊκό, έτσι έχεις ξεχωρίσει κάποια ομάδα? Και κυρίως για να μην τις αδικούμε και αυτές, από τις ομάδες που παλεύουν για την παραμονή, θεωρείς ότι κάποια αδικείται από τη θέση της? Αν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια από αυτές τις ομάδες, θα ξεχώριζα το Κερατσίνι. Γιατί πραγματικά είναι μια ομάδα που μας δυσκόλεψε πιο πολύ από οποιαδήποτε άλλη. Δηλαδή και ο Πανθηραϊκός μας δυσκόλεσε πάρα πολύ. Αλλά το Κερατσίνι είναι μια ομάδα που είδα 11 παίχτες να τρέχουν πραγματικά. Και απορώ πως αυτή η ομάδα με τόσα τρεξίματα, με όλα αυτά, δεν είναι σε μια καλύτερη βαθμολογική κατάσταση. Αν και είσαι έτσι μικρός ηλικιακά, έχεις όλο το μέλλον μπροστά σου, από ποια ομάδα έχεις τις καλύτερες αναμνήσεις? Σίγουρα φέτος είναι μια χρονιά ιδανική, καθώς το ποδόσφαιρο σου είναι ένα άθλημα που σου δίνει τη δυνατότητα από την κόλαση να έρθεις στον παράδεισο. Ποια χρονιά εσύ και από ποια ομάδα θα κρατήσεις, έχεις τις καλύτερες αναμνήσεις? Σίγουρα κάθε χρονιά για μένα είναι ξεχωριστή. Προσπαθώ να μαζέψω από κάθε χρονιά εμπειρίες. Θα ξεχώριζα πέρσι το κλίμα που είχαμε εκτός γηπέδου με όλα τα παιδιά στον Παναργιακό. Δηλαδή ήμασταν σε ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου που μέναμε, μαζευόμασταν 10 άτομα και όλη τη μέρα ήμασταν μαζί. Και σίγουρα θα κρατήσω φέτος το κλίμα που έχουμε με όλα τα παιδιά στα ποδητήρια και εντός γηπέδου. Τους πανηγυρισμούς στα γκολ μας, ειδικά στα κρίσιμα. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Να φεύγει ο ένας δεξιά, ο άλλος αριστερά, να μην ξέρει πού να τρέξει ο καθένας να πανηγυρίσει από τη χαρά του.
Και στο τέλος, μέσα στα αποδυτήρια να είμαστε όλοι μαζί αγκαλιασμένοι και να μην έχουμε τι να πούμε, απλά να πανηγυρίζουμε. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο θα με συνοδεύει σε όλη μου τη ζωή. Πλην της ανακοίνωσης της Καλλιθέας που όπως είπες δεν σου άρεσε, έχεις κάποια άσχημη εικόνα όχι μόνο από ομάδα, από περιστατικό σε γήπεδο φέτος? Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε καθόλου στο μάτς μας με το Φωστήρα τα επεισόδια τα οποία πήγαν να προκληθούν στον πρώτο γύρο στον Ταύρο. Αλλά σίγουρα είναι μάτς, ήταν ένα ντέρμπι, οπότε φυσιολογικό είναι σε ένα ντέρμπι να υπάρχει και η ένταση. Σίγουρα όμως πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να το είχαμε αποφύγει και εμείς οι ποδοσφαιριστές πρώτα απ' όλα και οι διοικούντες, αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό στο ελληνικό ποδόσφαιρο, οπότε το περνάμε στα ψηλά. Οι μέρες της καραντίνας πώς είναι? Καταρχάς στην Πρέβεζα, από που κατάγεσαι, στην Αθήνα, δεν ξέρουμε πού βρίσκεσαι. Όχι, όχι, είμαι στην Αθήνα, στο σπίτι μου. Εντάξει, είναι δύσκολες, η αλήθεια είναι. Είναι δύσκολο να μην μπορείς να βγεις από το σπίτι σου, να μην μπορείς να δεις τους φίλους σου. Αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι ό,τι καλύτερο και πρέπει να ακολουθήσουμε πιστά τις οδηγίες για να καταφέρουμε σε λίγο καιρό να είμαστε ξανά όλοι μαζί. Το πιο πειραχτήρι έτσι στην Καλλιθέα, στα αποδυτήρια? Θα σου λέω ότι είμαι εγώ, αλλά τελικά το Γενάρη ήρθε ο Παντελίδης, οπότε νομίζω ότι μου παίρνει την πρωτιά, αν και παλεύουμε μεταξύ μας. Θα δούμε, έχει δρόμο η μάχη μας ακόμα. Έτσι, Γιώργο, για να κλείσουμε ένα μήνυμα έτσι που στέλνεις εσύ στον κόσμο για τον κορονοϊό, καθώς περνάμε μια υγειονομική κρίση που σίγουρα θα έχει και οικονομικές επιπτώσεις, το μήνυμά σου για τον κορονοϊό? Να μείνουν όλοι στα σπίτια τους, να ακούνε τις εντολές που δίνουν αυτοί που ξέρουν, οι ειδικοί, για να μπορούν αύριο μεθαύριο και αυτοί και εμείς όλοι να ξαναγυρίσουμε στην καθημερινότητά μας και να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Γιώργο Καλύβα, σε ευχαριστούμε που ήσουν κοντά μας και σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και σε προσωπικό και σε ομαδικό επίπεδο και να φτάσεις εκεί που έχεις συνειρευτεί. Κάνα μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.